Ισχυροποιείται η πρόταση που είναι έτοιμη να κατατεθεί με την υπογραφή της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων για άνοιγμα των σφαγείων πριν τις 19 Αυγούστου, αφού και τα τελευταία δείγματα των ελέγχων που έγιναν στο νησί για Πανόλη βγήκαν αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, από τα εκατοντάδες συνολικά δείγματα που ελήφθησαν με τελευταία ημερομηνία δειγματοληψίας τη 10η Αυγούστου, ένα προς ένα όλα και μάλιστα από περιοχές που εκτάθηκαν σε μεγάλη ακτίνα από τα δύο σημεία στα Αστερούσια που εντοπίστηκαν τα μοναδικά κρούσματα Πανόλης, όλα τους ήταν αρνητικά, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, μεγάλη αισιοδοξία. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κρούσματα, νέα κρούσματα στην περιφέρεια Κρήτης, θέλουμε τα σφαγεία να ανοίξουν. Αν δεν ανοίξουν, είναι σοβαρή καταστροφή για την Κρήτη. Πάντως για την αντιμετώπιση όχι στενά της Πανόλης, αλλά του κινδύνου της Πανόλης που μπορεί να βάλει σε περιπέτειες τους κτηνοτρόφους ή να φτάσει στο σημείο ακόμη και να απειλήσει με καταστροφή την κτηνοτροφία του νησιού, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τονίζουν οι κτηνίατροι του δημόσιου τομέα, περνούν μέσα από την στελέχωση των υπηρεσιών που αυτή την ώρα όχι στενάζουν από ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν καν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις τρέχουσες ανάγκες. Αυτό το πρόβλημα και εμείς το γνωρίζαμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Ήταν νομοτελειακό. Την ώρα που η Πανόλη ακόμη κρέμεται σαν φόβος πάνω από το νησί, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού, που το 2000 είχαν 70 κτηνιάτρους, μόλις και με τα βία σήμερα φτάνουν τους 19, καλύπτοντας μόλις το 21% των αναγκών που υπάρχουν. Είχαμε κάνει πάρα πολλά έγγραφα και ζητάγαμε στελέχωση. Τώρα νομίζω είναι και επιβεβλημένη. Οπότε, για να λειτουργήσουμε πιο σωστά, θα θέλαμε επίγον 20 κτηνιάτρους και οπωσδήποτε σύνολο 50 για όλη την Κρήτη. Όταν οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται, γιατί δεν μπορεί να γίνονται με δύο άτομα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τι να προλάβουν τα δύο άτομα. Εκτός από την Πανόλη, άλλα ανοιχτά μέτωπα είναι και νόση όπως ο αυθόδης πυρετός, που μέσω του εμπορίου, όπως και η Πανόλη, αποτελούν σταθερούς κινδύνους για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Πανόλη των μικρών δικαστικών, ήταν η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, είναι ο αυθόδης πυρετός, είναι και άλλα νοσήματα εξωτικά, τα οποία καταστρέφουν την διατροφία και τα οποία υπάρχουν στην Τουρκία και σε άλλες χώρες του κόσμου. Και γι' αυτό θα πρέπει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες να είναι ισχυμένες στο ΠΑΝ, στην υπόθεση της κτηνοτροφίας και γενικά της δημόσιας υγείας, είναι η πρόληψη. Σήμερα είμαστε μόνο 19 κτηνίατροι και όχι πάρα πολλοί νέοι. Η νέα γενιά που θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατά πρώτον δίπλα μας για να πάρει τα ενία στη συνέχεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι μεγάλοι, περισσότεροι. Και επίσης είμαστε και πολύ λίγοι για να ανταπεξέλθουμε στο σύνολο των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.